Χαμογελαστοί και με τα χρυσά μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος τους επέστρεψαν στην Ελλάδα η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο Λευτέρης Πετρούνιας. Και οι δύο θέλουν να συνεχίσουν στο δρόμο των επιτυχιών και στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Λευτέρης Πετρούνιας και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη αποθεώνονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η αίθουσα αφήξεων φωτίστηκε από τη λαμπρότητα των χρυσών μεταλλίων τους, ενώ οι Έλληνες πρωταθλητές στους Κρίκους και στο Βάδιν πνίγηκαν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων. Χαίρομαι που έχω κάνει όχι Ολυμπιακό μετάλλιο, Ευρωπαϊκό μετάλλιο, το double, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι Ελληνίδα και το έφερα στη χώρα μου. Την ίδια δίψα έχω να συνεχίσω να κερδίζω. Το μυστικό είναι να τελειώνει στη διοργάνωση και να παραμένεις ο ίδιος άνθρωπος και να συνεχίζει με την ίδια δύναμη. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μονάχου ανήκει πλέον στην ιστορία, ωστόσο στον απόϊχό του η χώρα μας εδραιώθηκε στις κορυφές δυνάμεις. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 5 μετάλλια, τα 4 εκ των οποίων χρυσά και ένα σημαίνιο. Πλασαρίστηκε στην πρώτη τετράδα μεταλλίων, ενώ παραδοσιακές δυνάμεις χάζευαν τα επιτεύγματα των πρωταθλητών μας στους τηλεοπτικούς δέκτες. Οι Έλληνες πρωταθλητές άφησαν ανεξίτηλες τις υπογραφές τους στην κορυφαία διοργάνωση. Η αρχή χρονικά έγινε με το χρυσό της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στα 35 χιλιόμετρα. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η 38χρονη καρδισιώτησα μάγευσε τον πλανήτη Βάδιν. Έκλεψε τις καρδιές των Ελλήνων. Τερμάτισε πρώτη σε 2 ώρες και 47 λεπτά στη διοργάνωση. Το δεύτερο μετάλλιο ήρθε από αέρος. Ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου. Στο άλμα η μήκος τους απογειώθηκε στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά. Έγινε μόλις ο τέταρτος που γίνεται back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης. Η Κατερίνα Στεφανίδη, γεννημένη πρωταθλήτρια, διασκέδασε όσο μπορούσε τη συμμετοχή του στο επικοντό. Μετά από μεγάλη μάχη, κέρδισε με το σπαθί της το 4ο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τη δεύτερη θέση. Η Ντρισμπιώτη βάλθηκε να βαρύνει τις γαλανόλευκες αποσκευές της επιστροφής. Πραγματοποίησε ακόμη μια εκπληκτική κούρσα στα 20 χιλιόμετρα Βάδιν, πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ με 1:29.03 και double στα χρυσά μετάλλια. Η Ελίνα Τζέγκο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό, πραγματοποιώντας τρομερή βολή στα 65 μέτρα και 81 εκατοστά. Δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα. 15:133 είναι πρώτος ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Στίβος όμως δεν έκλεψε αποκλειστικά την παράσταση. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, που απέδειξε πως στην Ευρώπη στους Κρίκους δεν έχει αντίπαλο, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για 6η φορά στην ιστορία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Συλλέκτης μεταλλίων ο Πετρούνιας έχει στη συλλογή του 1 Ολυμπιακό, 6 ευρωπαϊκά μετάλλια και 3 παγκόσμια. Ο άρχοντας των Κρίκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Ούγγρου με 6 κατακτήσεις στην Ευρώπη, Κρίστιαν Μπέργκη, που πρωταγωνίστησε στον πλάγιο ύπο.